Ομιλία «Η δύναμη της πίστεως και της προσευχής» έγινε στο εξωτερικό. Παρακαλούσα να μου δώσετε την ευχή σας να φωτίσει ο Θεός το σκότος μου για να μπορέσω να σας μιλήσω δύο λόγια. Θα σας διαβάσω μία μικρή περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου μας. Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος και ειδού γινή Χαναναία από τον ορίον εκείνον εξελθούσα εκράβγασεν αυτό λέγουσα ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ηρώτησαν αυτόν λέγοντες απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθής είπε ουκ απεστάλλην ημί εις τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου εις δρέη. Η δε ελθούσα προσεκίνησεν αυτό λέγουσα Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκριθής είπε ουκ αστή καλόν λαμπήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κυναρίης. Η δε είπε ναι Κύριε και γάρτα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιντόντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή ω γίνε μεγάλη σου η πίστης γεννηθήτωση ως θέλεις και η άθυθη γάτερ αυτής από τις ώρας εκείνης. Εδώ βλέπουμε μία γυναίκα Χαναναία, εννοείται, ειδωλολάτρησα, η οποία είχε μία κόρη, η οποία ήταν δαιμονισμένη. Και πάρα πολύ φυσικό ήταν να υποφέρει αυτή η μητέρα, μαζί με την κόρη βέβαια, εκείνη σαν δαιμονισμένη βέβαια δεν καταλάβαινε όταν το δαιμόνιο την τυραννούσε και την έθλιβε, αλλά η μητέρα βλέποντα το παιδί της σε αυτή την κατάσταση και οπωσδήποτε θα ήταν άρρωστη για πολλά χρόνια, η πληγή της μητέρας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και φλέγουσα και οπωσδήποτε θα πήγε σε γιατρούς, θα έτρεξε εδώ εκεί. Θεραπεία μηδέν. Ήκουσε ότι στο Ισραήλ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας προφήτης ο οποίος κάνει θαύματα και δαιμόνια βγάζει και ασθένειες θεραπεύει, αμαρτωλούς συγχωρεί, τους πάντας δέχεται, κανέναν δεν διώχνει. Πήρε το θάρρος, σου λέει αυτός είναι ο σωτήρας μου, σε αυτό θα τρέξω. Το βλέπω στην πράξη,
να κάνουμε τόσες θεραπείες, τόσα καλά. Και ήρθε με πολύ πίστη. Ήρθε και τον προσκύνησε τον Χριστό μας και του λέει: «Κύριε, η θυγάτη μου, λέει, κακός, δηλαδή πολύ δαιμονίζεται και υποφέρει τρομερά και θεραπεία από ποθηνά. Παρακαλώ, σε κετεύω, σε προσκυνώ, σε λατρεύω, κάνε τη θεραπεία, κάνε το θαύμα σου και στο δικό μου κορίτσι». Και φαίνεται ότι τον πίεζε τον Χριστό, τον έθλιβε, τον κούραζε, αλλά δεν κουράζει το Κύριος. Και στη συνέχεια οι μαθητές, βλέποντας την Χαλανέα να ακολουθεί με τόση επιμονή και νομίζοντας ότι τον Κύριο τον στεναχωρεί και τον κάνει κακό, τον παρεκάλεσε να την απολύσει, να τη διώξει, να μην τη δεχθεί, να τελειώσει το θέμα της με το να τη διώξει. Αυτή όμως ήρθε περισσότερο, με περισσότερη επιμονή, και τον παρακαλούσε, έπεφτε στα πόδια του, του έλεγε: «Κάνε έλεος». Είπε στους Αποστόλους του ότι δεν ήρθα εγώ εδώ κάτω στη γη να θεραπεύσω αλλοτρίους ή μη μόνον τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ, επειδή ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δεν νομίζονται ότι ήταν τα παιδιά τα αποκλειστικά και τα κατεξοχήν του Θεού και ότι όλοι οι άλλοι δεν ήταν τίποτε. Μόλις είδε ότι είπε αυτά ο Κύριος στους Αποστόλους, μα ο Κύριος είχε το σκοπό του που του είπε αυτό, το ότι εγώ ήρθα μόνο για τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ και δεν ήρθα για σας, το έκανε αυτό για να προκαλέσει περισσότερο τη γυναίκα να πέσει με περισσότερη θερμότητα, να αναπτύξει την μεγάλη της πίστη, να θεατρήσει τους γραμματείς και φαρισαίους που νομίζονται ότι ήταν σπουδαίοι και ήταν παιδιά του Θεού και οι νομομαθείς και οι υπάκουοι του Θεού. Και όταν ο Κύριος είπε αυτά τα πράγματα, ότι για τα πολλολότα του οίκου δεν ήλθω και ουκέστη καλών, δηλαδή, λέει, τον άρτον, τον τέκνο και βαλήν της Κιναρής, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, λέει, τώρα να πάρω τη θεραπεία την οποία έχω να δώσω στα παιδιά του Ισραήλ και να το δώσω στα κοινάρια τα οποία ελογίζονται οι αλλότεροι, οι έξω από την πίστη του Ισραήλ, οι ειδωλολάτρες. Όταν αυτή ήκουσε τον Κύριο να λέει αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι πόνεσε πολύ και με τον φόβο μήπως αποτύχει της μεγάλης αυτής θεραπείας, αυτού του μεγάλου καλού, αυτή τη λύτρωση που προσδοκούσε να τύχει από τον Κύριο, έπεσε κάτω στα πόδια του και είπε: «Ναι, Κύριε, πράγματι, ότι εμείς είμαστε κοινάρια και ότι τα παιδιά του Ισραήλ είναι τα παιδιά του Θεού, αλλά τα κοινάρια πολλές φορές τρώγουν, λέει, τα ψυχία, λέει, αυτά που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών», σαν έλεγε ότι ψύχολα δώσε και μένα, μια και λογίζομαι κοινάριο και ότι δεν είμαι κι εγώ ένα από τα παιδιά αυτά του Ισραήλ, τα διαλεχτά. Και όταν είδε ο Κύριος ότι έχει τόση μεγάλη πίστη, αμέσως της είπε να γίνει ό,τι επιθυμείς.
Και από τη στιγμή εκείνη το κορίτσι της έγινε καλά. Εθριάμβευσε η πίστη. Έχουμε επίσης και την αιμορροούσα γυνή. Και αυτή, όπως βλέπουμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο, ότι και αυτή έπασχε από χρόνια αιμορραγία. Δεν έβρισκε πουθενά θεραπεία. Ξόδεψε πάρα πολλά σε γιατρούς και λοιπά, σε φάρμακα και θεραπεία μηδέν. Και με την πίστη στο Χριστό μας τον πλησίασε και πίστευε ακράδαντα ότι αν τον ακουμπήσω τον Ιησού θα γίνω καλά. Και δεν απέτυχε το αιτήματος της καρδιάς της. Ο Χριστός, για να δείξει τη μεγάλη της πίστη και τη θεραπεία συγχρόνως, είπε στους μαθητές του, λέει, κάποιος με ακούμπησε, λέει. Ποιος είναι? Μα λένε οι Απόστολοι ότι, Κύριε, τόσος κόσμος είναι εδώ και όλοι σε ακουμπούνε. Και λες τώρα ποιος σε ακούμπησε ιδιαίτερα? Ναι, λέει, εγώ εγνώρισα ότι από μένα βγήκε κάποια δύναμη, λέει. Και επομένως, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Βλέποντας η γυναίκα αυτή ότι δεν λανθάνει του Χριστού αυτό που έκανε, τον πλησίασε και ομολόγησε το θαύμα, ότι από τη στιγμή εκείνη σταμάτησε η αιμορραγία και εθεραπεύτη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις βλέπουμε το μεγάλο θαύμα της πίστεως, πώς θα κατορθώνει η πίστη. Ο Απόστολος Παύλος σε μία από τις επιστολές του λέει ότι διαπίστεως οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαντο και επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη πυρός, ετυμπανίστησαν και τόσα άλλα έπαθαν, και όλα αυτά τα κατόρθωσαν τα μεγάλα δια της πίστεως. Και χωρίς την πίστη τη δυνατή δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε σε κανέναν αγώνα πνευματικό. Βέβαια και οι μάρτυρες δια της πίστεως αγωνίστησαν εναντίον βασιλέων, εναντίον τυράννων, εναντίον βασάνων, εναντίον του πυρός και τόσων άλλων δεινών, και εθριάμβευσαν και στεφανώθησαν και υγείασαν. Βέβαια περιμένουμε πολλά να μας συμβούν σύμφωνα με τις προφητείες των Αγίων, ότι εις τους εσχάτους χρόνους θα γίνουν μεγάλα γεγονότα. Οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν μέχρι τη συντελεία του αιώνα, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Η Εκκλησία θα καρποφορεί Αγίους. Αλλά λέμε, δεν βλέπουμε αρετή πώς θα αναδειχθούν αυτοί οι Άγιοι. Μάρτυρες δεν έχουμε τώρα. Ασκητάς όπως τα παλιά χρόνια που αγίαζαν στους ερήμους, δεν έχουμε. Ποιοι θα είναι οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων όταν θα εκλείψει κάθε αρετή, που η πίστη θα κλονιστεί μέχρι τα θεμέλια? Πού θα είναι οι Άγιοι? Ο λόγος του Θεού και των Αγίων είναι αλήθεια. Το άθλημα το οποίο περιμένουμε να δώσουμε είναι η πίστη εις την θεανθρωπία του Ιησού. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός
ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος. Και ότι κατέβηκε στη γη να δώσει τη λύτρωση. Να μας διώξει το σκοτάδι της απιστίας και της αθείας. Τα δεινά χρόνια πλησιάζουν. Όταν δούμε πολέμους και σεισμούς και διάφορα γεγονότα, εγγύς το τέλος. Και επομένως αναμένουμε όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει σαν στρατιώτες του Χριστού να οπλιστούμε. Πώς ένα κράτος όταν αντιληφθεί ότι κάποιο άλλο κράτος ετοιμάζει επίθεση, αρχίζει την προετοιμασία της άμυνας και της επιθέσεως. Ούτω πως και εμείς που αποτελούμε το στράτευμα του Χριστού μας, οφείλουμε να προετοιμαστούμε. Και η προετοιμασία είναι γνωστή. Πρώτα πρέπει να διορθώσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε ορθόδοξη, από απόψεως αρετών και αγωνισμάτων, για να έχουμε, για να αισθανθούμε, να γευθούμε, να πιστέψουμε πραγματικά το Θεό, να νιώσουμε την ύπαρξή Του μέσα μας ζωντανή, όπως την ένιωσαν οι μάρτυρες. Και όταν πιστέψουμε ότι ο Χριστός εις τον καιρό των μαρτύρων, εις τον καιρό των μαρτυρίων, έκανε θαύματα στους Αγίους και τους ενίσχυε στον αγώνα, μην νομίζετε ότι με τις προσωπικές και τις ανθρώπινες δυνάμεις θα αντιμετωπίσουμε η ανδήποτε μαρτυρική επέμβαση του διαβόλου και των συνεργατών του. Ποτέ. Ο άνθρωπος είναι ασθενικός. Δεν έχει καμία δύναμη να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δεινά. Μόνο με τη δύναμη του Θεού. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, μάλλον ιστορικό, άγιο ιστορικό, το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να πιστέψουμε ότι όταν ο Θεός καλέσει, μας καλέσει σε αυτό το μαρτύριο, να πιστέψουμε όμως τη σύντομη πειρασμό και η έμβαση, ότι θα τύχουμε όταν εν ταπεινώση δεχθούμε αυτή τη μαρτυρία να δώσουμε, θα πάρουμε τη χάρη του Θεού και θα νικήσουμε τον πονηρό και θα στεφανωθούμε. Εις τον καιρό του Ηλιανού του Παραβάτου, ο Ηλιανός του Παραβάτης είχε μητέρα Χριστιανή Ορθόδοξη και αυτόσιτο, αλλά μετά απελάπτησε της πίστεως και έγινε ο Παραβάτης Ιουλιανός. Αυτός κάποτε θα σύναπτε έναν πόλεμο με κάποιον εχθρό και ζήτησε από το μαντίο να πάρει πληροφορία εάν θα νικήσει ή όχι και ανάλογα να πράξει. Όταν πήγε και ζήτησε την πληροφορία, το μαντίο απήντησε ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε την πληροφορία εάν δεν βγάλεις τα λείψανα των μαρτύρων Βαβύλα και των τριών παιδών εκ της πόλεως σου. Το μόνο εύκολο, είπε με το λογισμό του. Διατάσσει αμέσως τους χριστιανούς να σηκώσουν τα λείψανα των Αγίων και να τα βγάλουν έξω από την πόλη. Οι χριστιανοί τα πήρανε και με ψαλμωδία τα έβγαζαν και έψαλαν ένα ψαλμό από το ψαλτήρι. Τα είδωλα των εθνών, αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, ο ψαλμούς έχωσε και ούκε βλέπωσε, ότα και ούκε ακούσαν κτλ. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ αλήθεια. Ο δε Παραβάτης αυτό το
το σκέφτηκε, μάλλον το πήρε στα νύβρι και αμέσως διέταξε την σύλληψη των χριστιανών. Μεταξύ των συλληφθένων συνέλαβε και ένα παλικάρι 18 ετών, το όνομα Θεόδωρος. Το παιδάρι αυτό το κρέμασε και διέταξε αμέσως στρατιώτες με σιδηρένες χειράγρες να αυλακώνουν το σώμα του, να το ξεσκίζουν και στις σχισμάδες να ρίχνει ξύδι και αλάτι. Και αυτό το έκανε από πρωίας μέχρι απόγευμα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι όλο το σώμα του μάρτυρος είχε γίνει, είχαν φανεί τα οστά του, τα αίματα κάτω, ποτάμι και κρέατα πέφτανε και όλα αυτά. Και τελικά έδειξε ότι το παιδί λίγο θύμισε και ότι σε λίγο θα πεθάνει και το παρέδωσε στους γονείς του. Το πήραν οι γονείς, το πήραν οι χριστιανοί μας, το πήγαν στο σπίτι, το δώσανε περίθαλψη και το παιδί ανέλαβε. Και αφού συνήλθε, το ρώτησε η μητέρα του, παιδί μου, λέει, Θεόδωρε, πώς έκανες αυτή τη μεγάλη υπομονή? Δεν πονούσες? Και αν πονούσες, τι σκεπτόσουκα? Πώς τόσες ώρες δεν έβγαλες έναν λόγο, ένα παράπονο, έναν στεναχμό? Πού ήσουνα? Τότε άνοιξε το στόμα του ο Άγιος Μάρτης και ομολογητής και είπε ότι όταν ήμουνα επάνω στο ξύλο κρεμασμένος και με έξενον οι στρατιώτες και πουνούσα τρομερά και ένιωθα την κόλαση από τον πόνο της καρδιάς μου, σκέφτηκα ότι εάν δεν κάνω υπομονή θα πάω στην κόλαση. Ταπεινέ Θεόδωρε, κάνε υπομονή σε αυτή την κόλαση να γλιτώσεις την άλλη. Και όταν έβαλα αυτό τον θεμέλιο λίθο και θεμελίωσα έτσι την ψυχή μου σε αυτή την υπομονή, τότε βλέπω και έρχονται τρεις νεαροί, τρεις άγγελοι. Ο ένας ο άγγελος είχε μία λεκάνη με ουράνιο μύρον. Ο άλλος είχε πετσετάκια το ένα πάνω στο άλλο. Ήρθαν και οι τρεις κοντά μου και ο τρίτος έπαιρνε ένα πετσετάκι και το βουτούσε μέσα στη λεκάνη με το ουράνιον αυτό μύρον και μου το έβαζε στο πρόσωπο. Και από την ευωδία αυτή την ουράνια δεν αισθανόμουν κανένα πλέον πόνο. Και εστεναχωρέθηκα πάρα πολύ το ότι με κατέβασαν από το ξύλο. Θα ήθελα να έμενα εκεί, διότι κατεβάζοντάς με από το ξύλο οι άγγελοι φύγανε. Και από την περίπτωση αυτή και από το μαρτύριο αυτού του Αγίου βλέπουμε ότι εις τα μαρτύρια, χωρίς οι ζώντες να το αντιλαμβάνονται, οι μάρτυρες δέχοντο επίσκεψη θεϊκή και επέμβαση χάριτος και έτσι ξεπερνούσανε όλες τις δυσκολίες. Όπως γνωρίζουμε και από την Αγία Ειρήνη Χρυσοβελάντου, όταν προσήφιετο κάποια νύχτα, ολόκληρη τη νύχτα, με τα χέρια σηκωμένα σε προσευχή, σε κάποια στιγμή ο δαίμονας από την πολλή του κακία και από τον πολλή του φθόνο της έδωσε φωτιά να την κάψει. Αλλά εκείνη την ώρα ο άγγελος ετοιμάζει το να της βάλει στο κεφάλι της το μεγάλο στεφάνι που έπλεκε. Και βλέπουμε και στους ασκητάς και στους Αγίους και στους μάρτυρες να δέχονται οπτασίες, να δέχονται οράματα θεία
τα οποία όλα αυτά βοηθούσαν και ξεπερνούσαν την μαρτυρική δυσκολία και έτσι ετελειώνοντο εν Κύριο. Ας ελπίσουμε κι εμείς με τη χάρη του Θεού, εάν αξιωθούμε, αν έχουμε αυτή τη μεγάλη τιμή, που το θεωρώ τιμή, όποιος θα αξιωθεί να δώσει αυτή τη μαρτυρία στα επόμενα χρόνια, τα οποία θα είναι τα χρόνια τα τελευταία και τα ένδοξα, διότι ο μάρτης αυτών των χρόνων θα είναι 10 φορές λαμπρότερος στην Βασιλεία των Ουρανών από τους μάρτυρες που εορτάζει η Εκκλησία μας. Διότι τώρα έχουμε βαθύ σκότος αμαρτίας και απιστίας, και ιδιαίτερα στις χώρες αυτές που μας συνέχουν όλες οι θρησκείες, όλες οι φυλές, όλα τα χρώματα, και οι σατανιστές έχουν την μεγάλη τους ισχύ και τόσες άλλες δοξασίες και βλασφημίες, και όλες αυτές οι αιρέσεις προσβάλλουν την πίστη, την ορθόδοξη, και τα χρόνια μας θα είναι πολύ κοντινά, και ότι περιμένουμε αυτή την μεγάλη μαρτυρία να δώσουμε. Οφείλουμε δε εμείς οι γονείς να ενισχύουμε συνεχώς, έστω και με τα λίγα, τα ολίγα που γνωρίζουμε, τα παιδιά μας, να τα τονώνουμε στην πίστη, στην ορθόδοξη πίστη, στο μαρτύριο, όπως κάποια πρεσβυτέρα και διδασκάλισσα τα παιδάκια τα οποία νουθετεί, τα οποία έχει στο καθηγητικό της σχολείο, εδώ στο εξωτερικό βέβαια, τα νουθετεί και τα διαβάζει από διάφορα μαρτύρια των Αγίων, και τα αλήθει και τα γυμνάζει για το ενδεχόμενο μεγάλο μαρτύριο με τον Αντίχριστο κλπ. Και με τους πολλούς Αντιχριστούς. Εμείς δε ας μιμηθούμε την γενναία αυτή Χαναναία, να προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε στην πίστη που είχε στον Κύριο, και να υποπιάζουμε τον Κύριο, να τον κουράζουμε που λέμε, έως ότου πάρουμε το αίτημά μας. Και σε μια άλλη παραβολή του Ευαγγελίου βλέπουμε έναν κριτή, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς εντροπή ανθρώπων να έχει, να τον υποπιάζει κάποια χείρα, να την διεκδικήσει από κάτι που ειδικεί τον στην κόρη του, στην κόρη της. Μετά από πολλή θλίψη που του έκανε, είπε ότι για να μην με κουράζει και να μην με θλίβει αυτή η γυναίκα, θα την διεκδικήσω, δηλαδή θα της κάνω το αίτημά της, να την ξεφορτωθώ. Είδατε, λέει ο κριτής της αδικίας, τι είπε? Για να την ξεφορτωθεί, της έκανε το αίτημα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να ετούμεθα, να παρακαλούμε, να κρούμε την πόρτα, την θύρα του ελέος του Κυρίου, και θα τύχουμε απαντήσεως. Εάν αυτός, λέω, ο κριτής, ο αθεόφοβος, τελικά κατέληξε να κάνει το αίτημα της χείρας, γιατί τον κοπίαζε, πολλό μάλλον ο ουράνιος πατέρας θα κάνει τα αιτήματα, λέει, των τέκνων του, των δούλων του. Γι' αυτό να πάρουμε το θάρρος, να δεχθούμε την πίστη και να μην σταματήσουμε ποτέ να ηττούμεθα δια της προσευχής τα όσα μας απασχολούν, τόσο σαν αμαρτήματα, τόσο σαν πάθη, αλλά και σαν υποθέσεις της ζωής. Έχουμε την προσευχή,
η οποία τόσα πολλά επιφέρει καλά εις τον προσευχόμενο, όταν πιστεύει ακράδαντα ότι θα τύχει της απαντήσεως. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι ως επίστευσας γεννηθήτωση. Δηλαδή καθώς πιστεύει. Όπως και ο πατέρας ενός άλλου παιδιού, όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος, από την προσευχή που έκανε, ανέβηκε αυτός ο πατέρας, ο οποίος είχε παιδί και αυτός ελληνιαζόμενο, και προσέπεσε στα πόδια του Χριστού μας και του είπε: Κύριε, λέει, το παιδί μου, λέει, σε ελληνιάζει και κακώς πάσχει και λοιπά, το οδήγησα στους μαθητές σου, αλλά δεν κάμωνε τίποτε. Βοήθησέ με ό,τι μπορείς να μου κάνεις. Ό,τι δίνασε, βοήθησέ με. Πιστεύεις ότι μπορώ εγώ να σε βοηθήσω? Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω καλά το παιδί σου? Αν το πιστεύεις. Φοβούμενος ο φτωχός, μην τυχόν και δεν πιστεύει όπως χρειάζεται και όσο χρειάζεται για να γίνει το παιδί του καλά, λέγει στον Κύριο: Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Ενίσχυσέ μου την απιστία να γίνει πίστης δυνατή, ώστε το παιδί μου να γίνει καλά, εφόσον η πίστη είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει να γίνει καλά. Και τότε ο Κύριος του είπε ότι πήγαινε και καθώς πιστεύεις να σου γίνει. Και από τη στιγμή εκείνη το παιδί κάτω στην πόλη είχε γίνει καλά. Και εμείς όταν έχουμε τα αιτήματά μας, όταν έχουμε τις ανάγκες μας, όταν μας προσβάλλει η αμαρτία, μας προσβάλλουν τα πάθη, μας τριμώνουν, μας πρεσάρουν, να γονατίζουμε με όλη την καρδιά, να φωνάζουμε ή δυνατόν οι προσευχές να ακολουθούν με δάκρυα και τα αιτήματά μας θα γίνουν γνωστά στο Θεό. Βλέπουμε και τον Δαβίδ στον ψαλμό του, στον Εσπερινό, που λέει: Το Κύριε και έκραξε προς εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου Κύριε, Κύριε και έκραξε προς Κύριε, φωνάζω σε σένα, κράζω με όλη την καρδιά μου, με όλη την ψυχή μου. Ας εισακουστούν τα λόγια της προσευχής μου, ας έρθουν στα αυτιά σου και κάνε μου τα αιτήματά μου. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, λέει, ως τη μίαμα ενώπιόν σου. Και πράγματι, μια τέτοια προσευχή είναι αδύνατον να μην τύχει απαντήσεως. Αλλά οι προσευχές μας, και ιδιαίτερα οι δικές μου, είναι αυτές που δεν παίρνουν απάντηση. Γιατί? Γιατί όταν προσευχόμεθα, ο νους μας δεν είναι εκεί. Κάποιος ειδωλολάτρης παπάς, ιερεύς, είπε σε κάτι μοναχούς: Όταν εσείς προσεύχεστε στο Θεό σας, απαντάει, σας απαντά ο Θεός σας? Λένε οι μοναχοί: Όχι. Εμένα με απαντά, λέει ο Θεός μου. Για να μην σας απαντάει, λέει ο Θεός σας, σημαίνει ότι έχετε κακούς λογισμούς. Και είπαν οι πατέρες: Όντως, έτσι έχει αλήθεια. Βέβαια αυτόν τον απαντούσε ο διάβολος. Αλλά οι πατέρες το πήραν και είδαν ότι πράγματι είναι αλήθεια. Όταν προσευχόμεθα και ο νους μας, η διάνοιά μας σκορπάει εδώ και εκεί και δεν ξέρουμε τι λέμε, τότε αφού εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, πώς θα καταλάβει ο Θεός την προσευχή μας? Γι' αυτό χρειάζεται όταν προσευχόμεθα να τοποθετούμε θα με ταπείνωση, με συντριβή καρδίας, να προηγουμένως να συλλάβουμε την αμαρτωλότητά μας και να την κάνουμε αίσθηση. Και όταν γίνει αίσθηση η αμαρτωλότητα μέσα στην καρδιά μας, τότε γίνεται καταστολή του μετεωρισμού. Η καταστολή του μετεωρισμού θα δημιουργήσει την διάθεση και το αμετεώριστο της προσευχής. Και τότε τα λόγια μας θα έχουν απήχηση. Επίσης, βλέπουμε τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος
έκαμε προσευχή και πολύ περισσότερη από τον Τελώνη. Και έλεγε εκεί ότι νηστεύω από 100 και τόσα άλλα και δεν είμαι σαν και τούτον εδώ, τον Τελώνη, τον άδικο, ο οποίος κάνει καταχρήσεις και τόσα άλλα. Ο Τελώνης δεν έκανε πολύ προσευχή. Τι είπε? Ηλάστη τιμή, Κύριε, το αμαρτωλό. Δεν είπε πολλά πράγματα. Αλλά τι είχε η προσευχή του? Είχε το μυστήριο μέσα. Το μυστήριο ποιο ήταν? Η αναγνώριση ότι πράγματι ότι ήταν Τελώνης και οι Τελώνες τότε είχαν την κατηγορία του αμαρτωλού και του τελευταίου ανθρώπου, γιατί κλέβανε και θεωρούνται άδικοι, και επομένως αισθανόμενος ο καημένος ο Τελώνης τις αδικίες του, πως μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και να πει ότι από 100 ως ακτώμε και ότι νηστεύω δις το Σαββάτου και ότι κάνω καλές πράξεις και τόσα άλλα. Πού να τα δει ο φτωχός? Δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και μάτι να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Αυτός έβλεπε τη μαυρίλα της αδικίας και της αμαρτίας του και έπεσε χάμω και δεν σήκωνε τα μάτια του να κοιτάξει ψηλά, διότι θεωρούσε τον εαυτό του σαν τον πιο τελευταίο άνθρωπο, τον πιο τελευταίο αμαρτωλό. Και όμως αυτό το σκύψιμο, αυτό το ότι δεν μπορούσε να κοιτάξει ψηλά, όλα αυτά ήταν προσευχή. Όλα αυτά ταρακουνούσανε τον θρόνο του Θείου Ελέος. Και εκατέβηκε, λέει, ο Τελώνης δε δικαιωμένος και ο Φαρισαίος καταδικασμένος. Ο μεν ήταν δίκαιος, βέβαια, ο Φαρισαίος είχε τη δικαιοσύνη, έκανε πράξεις εξωτερικά βέβαια καλές, νίσταυε, αγρυπνούσε, έκανε και για το Θεαθήν ελεημοσύνη, έκανε προσευχές στα σταυροδρόμια, σήκωνε ψηλά τα χέρια, ένιπτε τα χέρια του πριν φάγει και όλα τα τυπικά του νόμου, και ενομίζεται το κατά τη συνείδησή του ότι ήταν πολύ εντάξει. Αντίστροφα δε ο Τελώνης έβλεπε στον εαυτό του ότι δεν είχε τίποτε από όλα αυτά τα καλά έργα παρά μόνο τις αδικίες του. Και με την ταπείνωση αυτή, με το σκύψιμο, με τα μάτια χαμηλά, με την ντροπή που είχε, με τον έλεγχο της συνειδήσεως που τον έτρωγε, όλα αυτά μίλησαν και κατέβηκε δεδικαιωμένος, δηλαδή συγχωρημένος από τον Θεό. Το παράδειγμα ιδιαίτερα αυτού του Τελώνου μας δίνει το δικαίωμα, μας δίνει την ευκαιρία, μας ανοίγει το φως να δούμε πώς εισακούγεται η προσευχή του προσευχομένου. Όταν και εμείς έτσι προσευχόμεθα, γονατισμένοι, με δάκρυα, με ταπείνωση, με αυτογνωσία, να πιστεύουμε ότι οι προσευχές μας θα έχουν απάντηση. Το γνωρίζουμε και από την πράξη. Ας ελέγξουμε λίγο τον εαυτό μας και ας δώσουμε μία παρατήρηση. Όταν προσευχόμαστε και το μυαλό μας, ο νους μας έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και δεν καταλάβαμε τι είπαμε, νιώθουμε καμία αλλίωση μέσα μας, νιώθουμε ξηρασία, σαν να μην κάναμε προσευχή. Αυτή είναι η απάντηση την οποία πήραμε. Όταν η Άννα η προφήτης, η μητέρα του Σαμουήλ, του προφήτου, του μεγάλου προφήτου, ήταν στήρα, όπως γνωρίζουμε από τη γραφή, και δεν είχε παιδιά καθόλου. Η άλλη γυναίκα του αντρός της είχε πολλά παιδιά. Και σαν στήρα γυναίκα πονούσε. Ήθελε και αυτή ένα παιδάκι να έχει. Και ο πόνος αυτός της ψυχής του την οδήγησε στο ναό του Θεού. Ο Ηλίο, ο ιερεύσιτος στο ιερό, η στάγια των Αγίων και ο υπηρέτης. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ,
γονατισμένη μέσα στον ναό του Θεού, γοερός έκλαιγε και παρακαλούσε τον Θεό, και από την πολλή προσευχή της και από την πολλή της δόση προς τον Θεό δεν καταλάβαινε τίποτε γύρω της. Ήταν εξ ολοκλήρω ψυχή και σώματι δοσμένη στο αίτημα. Τα δάκρυα ποτάμι, η καρδιά της φλέγουσα, η φωνή της να φωνάζει, γοερός. Και ο υπηρέτης πήγε μέσα στον ιερέα τον Ήλιο και του λέει: «Τι γίνεται με αυτή τη μεθυσμένη έξω? Να τη βγάλουμε από το ναό?» «Όχι», του λέει, «δεν θα τη βγάλουμε, διότι αυτή η ψυχή της είναι κατώδυνος», λέει, «φωνάει πάρα πολύ». Και άφησε την εκεί να χαίει την ψυχή της ενώπιον Κυρίου, λέει. Και όμως αυτή η προσευχή της έφερε τον καρπόν, τον Άγιο, μέσα στην κοιλία της και γέννησε τον μεγάλον προφήτη Σαμουήλ. Βλέπετε τι προσευχές χρειάζονται για να πάρουμε τα αιτήματά μας από το Θεό, και ιδιαίτερα όταν είναι σοβαρά τα αιτήματα. Τόσα προβλήματα μας απασχολούν. Οικογενειακά, οικονομικά, ασθένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία όλοι οι γονείς έχουν την τρομερή αγωνία, εντός του δικαίου βέβαια, διότι έξω από το σπίτι καιροφυλακτούν λύκοι και λέοντες να τα καταβροχθήσουν. Και επομένως η αγωνία αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη, και βλέπουμε πως ακριβώς ο Σατανάς τα περιπλέκει και τα τραβάει με το δίχτυ του, τα αγκιστρώνει και τα βγάζει έξω από τη θάλασσα, και δημιουργείται όλη αυτή η σύψη και ο ψυχικός θάνατος των παιδιών. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν προσευχή. Έχουμε βέβαια παραδείγματα. Έχουμε την Αγία Μόνικα, όπως γνωρίζετε, που ήταν η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου. Ο Ιερός Αυγουστίνος, πριν γίνει Ιερός Αυγουστίνος, ήταν ο Άσωτος Αυγουστίνος, ένας από τους πολύ μεγάλους αμαρτωλούς. Αλλά η Αγία αυτή μητέρα δεν γονάτισε πρώτου μεγάλου, πρώτου μεγίστου κινδύνου, πρώτης μεγάλης απώλειας του παιδιού της. Δεν δηλίασε, το έβλεπε στην ασωτεία. Θα καταραίει συνέχεια, αλλά το θάρρος της μεγάλο και η πίστη της μεγάλη. Και αγωνιζόταν αντάξια, και τα δάκρυά της και ο πόνος της το έφερε εις μετάνοια, και μετανόησε ο Ιερός Αυγουστίνος. Αλλά μετά έπεσε σε αίρεση. Άλλος αγώνας της μητέρας να το φέρει στην ορθόδοξη πίστη. Όταν έφτασε στα Μεδιόλανα και συνάντησε τον Ιερόν Αμβρόσιο, τον Άγιον Αμβρόσιο, και του μίλησε για το παιδί της, πριν ακόμη βέβαια φτάσει στη μετάνοια και στην επιστροφή, και έκλαιγε και θρυνούσε μπροστά του και ανακυκλούσε τα όσα το παιδί της είχε στη ζωή του, βλέποντας ο Άγιος τα δάκρυα, βλέποντας τον πόνο και την πίστη της, της είπε: «Γίνε», λέει, «αυτά τα δάκρυα που χύνεις δεν θα μείνουν έτσι, θα φέρουν καρπό. Πίστευε ότι το παιδί σου θα αλλάξει». Και άλλαξε, και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος και ορτάζεται από την Εκκλησία μας. Βλέπετε των μεγάλων μητέρων τα κατορθώματα. Δεν εδηλίασαν όταν έβλεπαν τα παιδιά τους να καταστρέφονται. Δεν απελπίστηκαν. Ποτέ απελπισία. Απελπισία είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό. Γι' αυτό πρέπει να τα ενισχύουμε τα παιδιά,
να τα στέρνουμε το σπόρο της ευσεβίας και να μην χάνουμε το θάρρος ότι αυτά, ό,τι στέρνουμε χάνεται. Εισέρχεται ο σπόρος μέσα στην ψυχή τους. Μας φαίνεται ότι τώρα που είναι στην νεανική τους ηλικία ότι δεν παίρνουν τίποτε, με το να αντιλογούνε, με το ότι να βγαίνουν προς τα έξω, να δείχνουν ανυπακοή, να μην έρχονται λίγο στην εκκλησία, να κάνουν ορισμένα λάθη. Αλλά στο βάθος έχουν πίστη, στο βάθος έχουν έναν πάρα πολύ όμορφο άνθρωπο. Γι' αυτό ο σπόρος θα βλαστήσει, θα έρθει ο καιρός που θα δώσει ο Θεός ούριον άνεμο, θα βρέξει και θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης και τα παιδιά αυτά θα καρποφορήσουν καρπών εκατοντοπλασίωνα. Και αν ο Θεός το καλέσει όπως περιμένουμε να γίνει και αξιωθούν του μαρτυρίου, τότε θα δείτε ότι τίποτε δεν χάθηκε, διότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο και επομένως ιδιαίτερα για τα παιδιά, τα οποία στη σημερινή μας εποχή κινδυνεύουν άμεσα. Και εμείς οι γονείς και η Εκκλησία ολόκληρη, και ιδιαίτερα εμείς οι πνευματικοί, οι οποίοι βλέπουμε τα βαθύτερα του κάθε παιδιού και γνωρίζουμε το τι συμβαίνει, πρέπει να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε το Θεό νύχτα μέρα, και ιδιαίτερα και για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πίστη, για εκείνα που είναι γεννημένα στις αιρέσεις και για εκείνα τα παιδιά τα οποία τα έχει πάρει το ναρκωτικό και τα έχει καταστρέψει και γυρίζουν σε έρημια μέσα στους δρόμους χωρίς καμιά προστασία, χωρίς κανένας να λαμβάνει την σχετική πρόνοια. Εμείς όμως οι χριστιανοί, οι οποίοι γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, θα πρέπει να προσευχόμεθα για κάθε πλάσμα πάνω στον κόσμο, πάνω στη γη, διότι όλοι έχουν ανάγκη από ανακούφιση και από τον πόνο και από την ασθένεια και από τα προβλήματα τα ψυχολογικά, τα οποία είναι μια μόνιμη κατάσταση πλέον στον νεανικό κόσμο. Και η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί, να μην περιορίζεται μόνο στη δική μας οικογένεια ή στη διπλανή μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Διότι οι Άγιοι Πατέρες ακόμα και στα κτίνη είχαν σπλαχνία και εκτιμούς. Λυπότουσαν ακόμα. Όχι πως τα λυπούντουσαν υπό την έννοια της που αγαπούν τα ζώα διαφορετικά, αλλά οι πατέρες το αγαπούσαν από την αγιότητα της ψυχής των. Γι' αυτό πρέπει στις προσευχές μας να μην αφήσουμε και ένα μέρος να προσευχόμεθα για όλο τον κόσμο, για κάθε πονεμένο άνθρωπο, για κάθε πονεμένη ψυχή, για κάθε χαμένον άνθρωπο, γιατί τότε θα εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στο Θεό, γιατί ο Θεός έτσι κάνει. Ο Θεός είναι απλωμένος σε όλο τον κόσμο, άσχετα αν τον βλασφημούν οι άνθρωποι, αν ασεβούν, εάν διαφορετικά τον έχουν ξεχάσει ή δεν τον γνωρίζουν καθόλου. Ο Θεός τους γνωρίζει όλους και όλους τους βοηθά. Γι' αυτό η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί και τότε θα είμαι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκαστης βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σορφυλάθων δύο του σταυρού Σου πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.